και την, την δική του άποψη για το παιχνίδι, έτσι όπως το παρακολούθησε. Πολύ σημαντική επικράτηση της Ομόνιας. Πώς το είδες εσύ μέσα από το γήπεδο? Ήταν μια δίκαιη νίκη. Βρήκαμε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο να βάλουμε και άλλο τέρμα. Στο δεύτερο διαφυλάξαμε το 1-0 και πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, όπως όπως είπατε και εσείς. Και τώρα ψευδόμαστε να προσεγγίσουμε στο παιχνίδι της Τετάρτης. Ναι, θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Κιν προηγουμένως. Πλησιάζει η Ομόνια το Αποέλ στους 6 βαθμούς, τον Απόλλωνα στους 6 βαθμούς, στην πρώτη θέση δηλαδή, το Αποέλ στην δεύτερη. Δεν ξέρω αν διαφοροποιείται κάτι με τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής. Έχουμε το παιχνίδι του Αποέλ για το κύπελλο. Με αυτόν τον κόσμο να τον ευχαριστήσουμε, τον θέλουμε κοντά μας, μας δίνει μεγάλη δύναμη. Και εμείς θα βρούμε το παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Θα δώσουμε το 100% των δυνατήτων μας και με την βοήθεια του Θεού να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να παίρνουμε τις νίκες. Yeah. Αλλά όπως είπα πριν, προέχει και το παιχνίδι του Αποέλ που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κύπελλο. Και εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός να πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει, ώστε να βάλουμε γερές βάσεις για την πρόκληση στον τελικό. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι και ο